δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Πρώτο debate, Τραμπ-Κάμαλα, με καταμέτωπο επιθέσεις και δηλητηριώδεις ατάκες. Δικτάτορα, αποκάλεσε η Χάρη στον Τραμπ. Είσαι μαρξίστρια, της απάντησε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σ' άλλος με την αναφορά Τραμπ για μετανάστες που τρώνε σκύλους και γάτες. Τα αμερικανικά μέσα βαφτίζουν νικήτρια του debate την Κάμαλα. Ανατροπή δείχνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Πανηγυρίζει ο Τραμπ και μιλά για την καλύτερη εμφάνισή του ever. Νέο debate ζητάει η Κάμαλα. Το σκέφτεται ο Τραμπ. Επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ενιγματική απάντηση Biden για την έγκριση χρήση πυράβλων μεγάλου πελινεκούς από το Κίεβο για χτυπήματα βαθιά στη ρωσική επικράτεια. Πλήρη ετοιμότητα για απαντήσεις σε επιθέσεις από κάθε κατεύθυνση ζητά από τον ρωσικό στρατό ο Πούτιν. Ολοταχώς για εκλογές στις 24 Νοεμβρίου ο ΣΥΡΙΖΑ σε θέση μάχη στα εσωκομματικά στρατόπεδα για τους υποψήφιους προέδρους. Πυρετώδεις διεργασίες και συγκρούσεις, τι θα κάνει ο Στέφανος Κασελάκης. Πρωτοκουδούνι με διαμαρτυρίες στα σχολεία, αγιασμός στα καμένα της Πεντέλης, κατάληψη από γονείς που διαμαρτύρονται για τις συγχωνεύσεις στο Αιγάλεο, πολιτική κόντρα. Πότε ξεκινούν τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ, πώς θα καλυφθούν τα κενά στα νοσοκομεία. Αυξήσεις φωτιά στο ελαιόλαδο. Οι Έλληνες πληρώνουν σχεδόν διπλάσια τιμή από τους Γάλλους. Συγκρίσεις τιμών με τα γαλλικά σούπερ μάρκετ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open.